Μα ξεπάει να βγάλει ήλιο τώρα, γιατί. Υπάρχει μια τέλεια μουντήλα και then that shit happens. Είναι η Θεσσαλονίκη vampire friendly? Yeah, sort of. Εντάξει, δεν τρέχεις δεξιά και αριστερά να δαγκώσεις ανθρώπους στο λαιμό, συνήθως. Γιατί δεν ξέρεις και τι μπορεί να κουβαλάνε, επειδή Θεσσαλονίκη. Αλλά ναι, είναι σχετικά friendly. Δηλαδή μια φορά με έχουν κυνηγήσει μόνο με πυρσούς, παλούκια και φωτιά. Έχεις νιώσει ποτέ κάποιο personal attack? Ναι. Όχι εδώ Θεσσαλονίκη. Τι ξέρω εγώ, λέει right now. Αυτή τη στιγμή λέει βασικά. ναι, ναι. Πάτησε από εδώ. Όχι. Είμαι λοιπόν κάτω Αθήνα, με παρέα. Και περπατάμε τώρα από το Μοναστηρέτ για να πάμε Σύνταγμα. Όπως περπατούσαμε την παρέα, γύριζα στη πας και λέει, ξέρω εγώ, τελειώσαν οι απόκριες. Θες με πολύ άσχημο τρόπο. Και γυρίζω εγώ κι άλλος ένας, εσύ γιατί είσαι ακόμη έξω. Και στην επιθυμία που δεν ενοχλείς κάποιον, δεν προσβάλλεις κάποιον, γιατί να το κάνει αυτό σε σένα. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, είναι πολλά με ατάξεις και τα σχετικά, απλά δεν τίνω να δίνω σημασία. Θα χαρακτήριζες τον εαυτό σου διαφορετικό? Όλοι είμαστε διαφορετικοί. Δεν σημαίνει μόνο η εμφάνιση. Οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται διαφορετικό, άλλωστε δεν μοιάζουμε όλοι, δεν είμαστε το ίδιο. Εσύ προσωπικά βλέποντας κάποιον που ντύνεται σαν και σένα, τι θα πίστευες γι' αυτόν? Πρώτα απ' όλα ότι έχουμε κάποια κοινά ενδιαφέροντα. Και ιδίως θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί παρέα. Πιστεύεις ότι στο εξωτερικό ντύνονται πιο ελεύθερα από ό,τι στην Ελλάδα? Ναι, και ειδικά σε πιο βόρειες περιοχές που είναι και η μήτρα, ας πούμε, της Gothic σκηνής. Ναι, και το έχουν και πιο αποδεκτό, δηλαδή δεν περπατάς στον δρόμο και σε κοιτάνε σε φάση. Ξέρω εγώ. Θα ήθελα κιόλας να ανέβω κάποια στιγμή προς τα πάνω. Και εγώ κατά νου κάποια στιγμή να ανέβω στη Γερμανία, στη Λήψη, που είναι και το Wave Gothic Treffen, δεν ξέρω αν το λέω σωστά σε γερμανικά. Το οποίο είναι ένα φεστιβάλ αμιγώς για έτσι goth, alternative και τα σχετικά άτομα. Gothic. Οι Gothic απαραίτητα ακούνε metal μουσική συνήθως? Όχι, δεν έχει να κάνει με τη μουσική. Ας πούμε, η Gothic κουλτούρα ξεκίνησε κυρίως από τον Gothic rock και τα σχετικά και μετά έγινε με εμφάνιση με το ένα με το άλλο. Αλλά δεν είναι απαραίτητα μόνο metal ή rock. Υπάρχουν άλλωστε και πολλά παρακλάδια της Gothic σκηνής που έχουν να κάνουν περισσότερο και με τη μουσική. Ας πούμε, υπάρχει το cyber goth, το industrial, που ακούν και ανάλογες μουσικές, ξέρω εγώ, που σαν ηλεκτρονική, παράδειγμα. Και άλλα βέβαια. Αγαπημένη γιορτή? Halloween εννοείται. Out of question. Οι Gothic πάνε για μπάνιο? Βέβαια. Και τι φοράτε? Κάτσε το καλοκαίρι μας, Ναι. Εγώ προσωπικά προτιμώ να είμαι βράδυ για μπάνιο, που δεν έχει και πολύ κόσμο. Αλλά εντάξει, υπάρχουν και άλλα άτομα που δεν βγαίνουν και στον ήλιο εύκολο, οπότε πόσο μάλλον το καλοκαίρι. Πάρουμε καμιά φωτιά. Έχεις φίλους που δεν είναι Gothic? Καλή ώρα. Πιστεύεις ότι σου χαλάνε την αισθητική? Όχι, βέβαια. Κάποια στερεότυπα για τους Gothic? Ότι είμαστε σατανιστές, ότι είμαστε καταθλιπτικοί, ότι απλά χαρακωνόμαστε σαν να μην υπάρχει αύριο, ότι είμαστε πολύ gloomy άτομα, αντικοινωνικοί, αυτό σε μένα ισχύει. Αυτά είναι ολίγες. Γενικά ότι είμαστε λίγο έτσι attention whores, ότι ζητάμε απεγνωσμένα προσοχή επειδή είμαστε διαφορετικοί και ό,τι άλλο έρχεται μαζί με αυτό. Δεν ισχύει αυτό? Ισχύει συνήθως, αλλά όχι πάντα. Δεν πιστεύεις ότι κάποιος για να έχει αυτό το στυλάκι πρέπει να έχει επίσης και τα ανάλογα κότσια, γιατί τραβάς πολύ την προσοχή? Σίγουρα από τη στιγμή που δέχεσαι να κάνεις κάτι, να ασπαστήσουμε αν το θέλεις και μια κουλτούρα το ένα το άλλο, σε μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική να χρειάζεται λίγο, έως πολύ καμιά φορά. Έχει τα θετικά του να τραβάς τόση προσοχή? Κοίτα, έχει πλάκα η αλήθεια είναι. Ας πούμε καμιά φορά σταματάει ο κόσμος που ζητάει φωτογραφίες, το ένα το άλλο σε ρωτάει διάφορα. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι το κάνω για ή την προσοχή ή την αντιμετώπιση του κόσμου. Είναι κάτι που απλά έρχεται. Είναι, ας πούμε, σαν να βλέπεις κάποιον καλοντημένο και σου κάνει πολύ εντύπωση. Κάπως έτσι. Όχι ότι είμαι καλοντημένος, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δεν ξέρω. Του την έχουν πέσει ποτέ για το ότι είσαι Gothic? Να γίνει, ας πούμε, σωματική επίθεση? Όχι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Εννοώ να σε φλερτάρω. Γενικά με τέτοια σήματα εγώ δύσκολα το καταλαβαίνω. Οπότε υπάρχει και ένα ενδεχόμενο ναι, αλλά υπάρχει ένα μεγαλύτερο ενδεχόμενο όχι. Πόσα χρόνια έχεις Gothic? Περίπου 5 χρόνια. Και γενικά δηλώνεις ως Gothic ή είναι όπως το hipster που δεν δηλώνεις ότι είσαι hipster, γιατί δεν είναι hipster να δηλώνεις ότι είσαι hipster? Κοίτα. Με ποια κοινωνική ομάδα έχετε κάποια έχθρα, π.χ. με τους trendy?
Δεν να πεις ότι είμαστε μαλωμένοι με κάποια κοινωνική ομάδα. Απλά εντάξει, άμα δεις ότι τους κάνουν, ξέρω εγώ, επίθεση με οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, και εσύ θα μηνθείς. Οπότε, οποιοδήποτε μπορεί να είναι. Σου την έχουν πέσει? Όχι ερωτικά. Όχι, όχι. Δεν έχει συμβεί, ας πούμε, να πιαστώ στα χέρια με κάποιο λόγο εμφάνισης ή ιδεολογίας ή κάτι. Ακόμα. Είσαι σατανιστής. 132. Δηλαδή. Τόσες φορές με έχουν ρωτήσει σήμερα. Και ποια είναι η σχέση σου με τον Σατανά? Δεν μιλάω με το παιδί. Με το θάνατο. Πέθανε. Τι πιστεύει η γιαγιά σου για σένα? Ότι είμαι σατανιστής και κάνω ναρκωτικά. Όχι, εντάξει, η γιαγιά μου με λατρεύει. Θα ήταν περήφανος για σένα 10χρονος εαυτό σου? Γιατί είναι 20χρονος. Η σχέση σου με τον αθλητισμό? Ηχείριστη. Πώς τα έκλεινες αυτό το βίντεο? Πώς τα έκλεινα αυτό το βίντεο? Έφερε ένα cliffhanger για το Halloween. Κάποιο μήνυμα για την ανθρωπότητα? Ότι σύντομα θα τελειώσει.